Εθελοντές έδωσαν ραντεβού στο Αλσίλειο της Πιάτζας για μια δράση καθαρισμού στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να βρεθούν κοντά στη φύση και να μάθουν τα ωφέλη της ανακύκλωσης. Το περιβάλλον δεν το έχουμε κληρονομήσει από τους προγόνους, το έχουμε δανειστεί από τις επόμενες γενιές. Το αλσίλειο της Πιάτζας παραδόθηκε στο κοινό απαλλαγμένο από σκουπίδια και πλαστικά, ενώ ακολούθησαν ενδιαφέρουσες ομιλίες, από τις οποίες βγήκαν πολλές ειδήσεις. Στάλθηκε το πιο ήχηρο μήνυμα προστασίας και φροντίδας του φυσικού περιβάλλοντος σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή του Δήμου Πύργου. Εμείς έχουμε μεγαλώσει σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη του κόσμου. Δεν είναι τυχαίο ότι η περιοχή μας έχει κατά μεγάλο ποσοστό Natura 2000 και θεωρείται μια περιοχή ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος εξίστης σημασίας περιβαλλοντικά. Αυτό το περιβάλλον πρέπει να το προστατεύσουμε και το κάνουμε με κάθε τρόπο. Για μας το περιβάλλον είναι καθημερινότητα. Θα ήθελα να βλέπω όλο αυτό το κόσμο που είναι σήμερα εδώ, σε όλες τις δράσεις που κάνουμε. Πρέπει να είμαστε περισσότερο ευαισθητοποιημένοι, αν και βλέπω ήδη μια στροφή της νέας γενιάς και στην ανακύκλωση και στην προστασία του περιβάλλοντος. Ξεχωριστό σημείο κατήχε ένα κιόσκι, όπου οι εθελοντές μπορούσαν να παραλάβουν τα μπλουζάκια τους, αλλά και να ανακτήσουν δυνάμεις με νερά, αναψυκτικά, σάντουιτς και γλυκίσματα. Είμαστε σε συνεργασία με το Δήμο. Αυτό που χρειάζεται πλέον αυτό το δάσος είναι πέρα από την προστασία του και στα πλαίσια αυτά έχουμε βγάλει και αυτή την απαγορευτική διάταξη που απαγορεύσαμε την κίνηση κάθε της τροχοφόρων οχημάτων. Η φύση την έχουμε πληγώσει. Από η φύση μας δίνει το νερό, την τροφή μας, τον αέρα. Μας δίνει το κλίμα που κάνει κατοικήσιμο τον πλανήτη μας. Ο βασικότερος πόρος είναι η γη. Είμαστε στον πρωτογενή τομέα και στον τουρισμό, όπου το περιβάλλον είναι το σημαντικότερο όλων. Οι διήμερες εκδηλώσεις του Δήμου Πύργου αφιερωμένες στο περιβάλλον ολοκληρώθηκαν την Κυριακή και πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Γραφείο Εθελοντισμού, την Υπηρεσία Πρασίνου, το Δασαρχείο Πύργου, πολλών συλλόγων, σχολείων αλλά και απλών πολιτών.